Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και συνεχιζόμενη παραβίαση των διεθνών συνθηκών στην Κυπριακή ΑΟΣ ήταν οι λόγοι που ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συγκάλεσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης που κράτησε 3,5 ώρες ήταν η Τουρκία και παράνομες δραστηριότητές της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη. Αμέσως μετά ήρθε στους δημοσιογράφους και τις τηλεοπτικές κάμερες για να στείλει μήνυμα στην Τουρκία πως η παράνομη δράση της δεν είναι δείγμα ισχύως αλλά αδυναμίας. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες είναι και πρέπει να το γνωρίζουν και πρέπει και να το αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς. Η τουρκική προκλητικότητα και η παραβίαση του διεθνούς δικαίου από μέρους της Τουρκίας δεν αποτελεί ένδειξη ισχύως, αλλά αδυναμίας. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως η Ελλάδα είναι ισχυρή και πως τις επόμενες ημέρες μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα την άμεση λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας εάν συνεχιστούν οι παράνομες δραστηριότητές της. Όποιος παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, όποιος παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποιος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στην περιοχή, να γνωρίζει ότι θα έχει συνέπειες. Την ίδια ώρα πάντως ο Τούρκος πρόεδρος δηλώνει κατηγορηματικά πως οι εργασίες στην περιοχή θα συνεχιστούν και πως όποιος τολμήσει να μπει εμπόδιο θα αντιμετωπίσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας που ήδη βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Έδωσαν, λέει, μια εντολή. Έδωσαν εντολή να συλλάβουν αυτούς που βρίσκονται στο πλοίο. Τίποτα δεν θα καταφέρετε. Τι συλλήψεις θα κάνετε, τι θα συλλάβετε. Εάν κάποιοι κάνουν οποιαδήποτε κίνηση, εμείς με όλες τις φρεγάτες μας και αν χρειαστεί μαζί με τα αεροσκάφη μας, θα είμαστε δίπλα στα πλοία μας και θα συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Άλλωστε, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε εκεί. Έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε το προσωπικό μας. Είναι ενός είδους επέμβαση. Αν θέλετε να το πούμε εισβολή, είναι εισβολή στη θάλασσα. Δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Σωστά. Δεν έχει προσχωρήσει στην συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία, Μαρία, παραγνωρίζει τη συνθήκη αυτή. Αυτοσχεδιάζει και αυθαιρετεί. Αποφασίζει τι είναι δικά της νερά. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, εκτοξεύει απειλές εναντίον όσων ασκούν κριτική στην Τουρκία για την δραστηριότητά της στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει θερμό επεισόδιο. Οι Τούρκοι δεν φοβούνται, δεν λογαριάζουν ούτε Αμερικάνους, ούτε Έλληνες. Τους Έλληνες εμάς δεν μας θεωρούν ούτε καν μας λαβαίνουν υπόψη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κλιμάκιο Ελλήνων στρατιωτικών και διπλωματών μεταβαίνει σήμερα στην Τουρκία στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης.